Τρία λεπτά μετά τις 10.30 σε ώρα αιχμής εδώ στο Prime Time της Crete TV, 2810-38.000 στο τηλεφωνικό κέντρο της Crete TV, ώρα αιχμής η σελίδα μας στο Facebook και η ομάδα μας στο Facebook και βεβαίως δασκαλάκης@cretetv.gr το mail της εκπομπής. Θα καλησπερίσω σε αυτό το μέρος τρεις ευρωβουλευτές. Θα καλησπερίσω τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας, κύριε Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σε όλους και ιδιαίτερα στους τηλεθεατές μας. Θα καλησπερίσω τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Αρβανίτη. Καλή χρονιά και σε εσάς και στο Μανώλη. Και νομίζω η κυρία Καϊλή είναι η τρίτη. Είναι και η κυρία Καϊλή, ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑ. Καλησπέρα σας, κυρία Καϊλή. Και βεβαίως εδώ στο στούντιο ο κύριος Κεγκέρογλου και ο κύριος Βαρδάκης. Έχουμε επίσης σε Skype τον κύριο Σενετάκη, τον κύριο Συντιχάκη και τον κύριο Λογιάδη. Έχουμε βουλευτές και ευρωβουλευτές. Τώρα όμως θα αφιερώσουμε το χρόνο σε εσάς. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Καϊλή. Δεν πρόλαβα να σας καλησπερίσω για να πω το σύνολο των καλεσμένων. Βεβαίως. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Κεφαλογιάννη, αλλά προτού ξεκινήσω θα ήθελα με σημείο αναφοράς όλες αυτές τις εξελίξεις για τις διερευνητικές επαφές που ξεκινούν 25 Ιανουαρίου στην Κωνσταντινούπολη και κάποιες ήδη πρώτες διευκρινήσεις αντιδράσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να παρακολουθήσουμε μία δήλωση που έκανε ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, την οποία χαρακτηρίζω άκρος προφητική, την περασμένη Παρασκευή, πριν δηλαδή από 2-24 ώρες, στην εκπομπή Αντιθέσεις και τον Γιώργο το Σαχίνη. Θέλω να δούμε αυτή την δήλωση και επανερχόμαστε. Διερευνητικές, ναι, αλλά διερευνητικές για αυτό που δίνει σε κάθε χώρα το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο φυσικά, ούτε μία κεραία μπρος, ούτε μία κεραία πίσω. Επομένως, πάμε σε διερευνητικές, αλλά στις διερευνητικές δεν παραχωρούμε τίποτε από αυτό που μας ανήκει. Η αλαζονία στον πολιτικό είναι το τελευταίο στάδιο πριν από την πτώση του. Βλέπουμε και το πώς πορεύεται ο Ταγί Περντουάν και αν συνεχίσει έτσι, ποιο θα είναι και κοινού το πολιτικό τέλος. Η αλαζονία, σας είπα, η ύβριση αυτού του είδους σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο δεν πρόκειται να επικρατήσει. Έχω βαθιά πεποίθηση γι' αυτό και γι' αυτό πιστεύω ότι εμείς οι Έλληνες, για να κλείσουμε πάλι με μία φράση η οποία προέρχεται από τον Οδυσσέα Ηλίτη, εμείς οι Έλληνες πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον, πιστεύοντας ότι πρέπει να κάνουμε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά. Είναι ο στίχος του Οδυσσέα Ηλίτη από τη Μαρία Νεφέλη. Αυτό πρέπει να είναι το πρόταγμά μας για το μέλλον. Λοιπόν, αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Παυλόπουλου. Κύριε Κεφαλογιάννη, ξεκινάω με εσάς. Θέλω το πρώτο σχόλιο σας, γιατί ήδη υπάρχει μία πρώτη αντίδραση που ουσιαστικά είναι διευκρινήσεις που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση. Γιατί μέχρι το απόγευμα γνωρίζαμε ότι η επίσημη πλευρά έλεγε δεν έχουμε δεχτεί καμία πρόσκληση για διάλογο. Και αργά το βράδυ, λίγο πριν τις 9, ακούσαμε ότι τελικά κλειδώνουν αυτές οι διερευνητικές επαφές 25 Ιανουαρίου στην Κωνσταντινούπολη, ίσως 1-2-24 ώρα πριν να προηγηθεί και μία συνάντηση του κυρίου Τσαβούσογλου και του κυρίου Δένδια, παρουσία του Έντι Ράμα στα Τύρανα. Και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, γιατί σίγουρα δεν ξύπνησε ένα πρωί η Τουρκία και είπε «Τώρα θα δείξω το καλό πρόσωπό μου, πάμε σε διάλογο με την Ελλάδα». Πρώτα απ' όλα θέλω να σημειώσω ότι στην Ελλάδα έχουμε μια πλούσια εμπειρία και μια καλή παράδοση. Πλούσια εμπειρία είναι από τα γεγονότα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις από δεκαετίες, από δεκαετία του 70, με πολλές κορυφώσεις και πολλές εντάσεις, σαν πρόθυρα του πολέμου πολλές φορές, όπως το 87 και άλλες εποχές. Και τώρα φτάσαμε πολύ κοντά σε δύσκολες καταστάσεις. Και η παράδοση καλή είναι σαν θέματα εξωτερικής πολιτικής, δεν είναι θέματα αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων. Και αλίμονο αν αυτή την κρίσιμη στιγμή των διαπραγματεύσεων που η Ελλάδα έχει το διεθνή παράγοντα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, τη διεθνή κοινότητα και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της, μπει σε μια ισοστρέφεια για αντιπαράθεση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σας το λέω αυτό με πλήρη γνώση των θεμάτων. Είχα την τιμή να προεδρεύω της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για 5 χρόνια. Και έχω δει τον κύριο Ερντογκάν 4 φορές και έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα πάρα πολλές φορές και στην Τουρκία. Διότι προείδρευα 40 Τούρκων και 40 Ευρωπαίων βουλευτών και οι χάρτες διεκδίκησης της Τουρκίας, στην επιτροπή αυτή που είχα την τιμή να προεδρεύω όλα αυτά τα χρόνια, παρουσιάστηκα με τον πιο επίσημο τρόπο από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Και πήραν βεβαίως τις δέουσες απαντήσεις εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής και αντιπρόεδροι ήταν ο κύριος Κύρκος εκ μέρους του Σοσιαλιστικού Κόμματος και ο κύριος Χατζηγεωργίου από το κόμμα της Ενωμένης Αριστεράς, και δώσαμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Και οι απαντήσεις αυτές βασίζονται στο διεθνές δικαίωμα, όπως πολύ σωστά είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Σήμερα η Ελλάδα έχει πετύχει τα εξής. Πρώτον, το θέμα με την Τουρκία και οι διεκδικήσεις της Τουρκίας και τα θέματα τα οποιαδήποτε έχουμε με την Τουρκία, που είναι ένα και μοναδικό, όπως πολύ σωστά είπατε και είπατε και οι συνάδελφοί μας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, που είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη και η κεφαλοκρηπίδια, δύο έννοιες που είναι περίπου ταυτόσιμες. Αυτό το θέμα είναι θέμα το οποίο δεν είναι θέμα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Είναι καταγεγραμμένο στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή που μετέχουν οι αρχηγοί των κομμάτων. Είναι ψηφισμένο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σε εκθέσεις για την Τουρκία, αλλά και σε πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει διακομματικά όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Μάλιστα. Θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο. Ότι αυτό που αφισβητεί σήμερα η Τουρκία που λέγεται η Συνθήκη της Λοζάνης, εμείς με πρωτοβουλία εκείνη την εποχή, είχα την τιμή να προεδρεύω, γι' αυτό και προσυπέγραψα, μαζί με τον Έλμαρ Μπροκ, Γερμανό Ευρωβουλευτή από 1984, φίλο της Ελλάδος και πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και Τρενάτα Ζόμερ, Γερμανίδα Ευρωβουλευτή, καταθέσαμε αυτή την πρόταση και παρότι ήταν πρόταση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στηρίχτηκε με τον πιο έτσι έντονο τρόπο, και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Καϊλή και τον κύριο Αδουλάκη που τη στήριξαν εκ μέρους του Σοσιαλιστικού Κόμματος και έπεισαν το Σοσιαλιστικό Κόμμα να στηρίξει αυτή την πρόταση. Και τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, που είχε πάρει μια πρωτοβουλία πολύ σημαντική, και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που μετήχαν στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, αλλά και τότε αντιπρόεδρος ο κύριος Παπαδημούλης, και όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων, και καταφέραμε και το κάναμε ευρωπαϊκό και κεκτημένο. Ψηφίστηκε δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Τουρκία είναι υποχρεωμένη. Κύριε Κεφαλογιάννη, όλα αυτά λοιπόν μας δίνουν ένα καλό σημείο, και κλείνω με αυτό για να μην μακριώσω πάρα πολλούς καλεσμένους, ότι η Ελλάδα, σύν τις προσπάθειες που έχει κάνει με το να υπογράψει συμφωνία με την Ιταλία που εκκρεμούσε από το 1977, συμφωνία με την Αίγυπτο που εκκρεμούσε και αυτή για 15 χρόνια, συμφωνία με την Αλβανία που δυστυχώς δεν την επικυρώσαμε εκείνη την εποχή, μια πρώτη συμφωνία που έχει υπογράψει η κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή, και ήταν τότε υπουργός εξωτερικών η κυρία Μπακογιάννη, και τώρα δίνει μήνυμα στην Τουρκία ότι αν έχουμε κάποιες διαφορές, παρότι εμείς επεκτείναμε στα 12 μίλια την αποκλειστική οικονομική μας ζώνη, θα πάμε στη Χάγη να το λύσουμε. Και είναι μήνυμα προς την Τουρκία αυτό που λέει το Διεθνές Δίκαιο στα τελευταία του άρθρα, ότι γίνεται βεβαίως συζήτηση σε διμερές επίπεδο μεταξύ των κρατών, εάν δεν συμφωνήσουν με συνυποσχετικό, το λέει το Διεθνές Δίκαιο, οφείλουν να πάνε στη Χάγη για να λύσουν τις ελληνικά διαφορές. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής και θέλω γρήγορη απάντηση. 25 Ιανουαρίου στην Κωνσταντινούπολη συζητάμε μόνο για ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, γιατί ο κύριος Τσαβούσοκλου λέει ότι είναι όλα στο τραπέζι. Και επίσης, μέσα σε όλο αυτό υπάρχει μια προκλητική στάση της Τουρκίας που κρατάει για αρκετούς μήνες και βεβαίως ένα παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο με δεδομένο και μια νέα ηγεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δηλαδή, οι παγκόσμιες ισορροπίες αλλά και οι κόκκινες γραμμές είναι πάρα πολλές. Θα ήθελα γρήγορη απάντηση για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους σας. Και ο κύριος Τσαβούσοβλου δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, γιατί το είπε και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και η λογική λέει ότι ο διάλογος ξεκινά από εκεί που είχε σταματήσει το 2016. Υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα. Τότε και προφορικά και γραπτά η Τουρκία είχε δεχτεί ότι είναι αυτό το θέμα της υφαλοκρηπίδας, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Βεβαίως σήμερα η Τουρκία, η οποία είναι μια αναθεωρητική Τουρκία, ταραξία στην περιοχή με ανοιχτά μέτωπο από τη Λιβύη μέχρι τον Ακόρνο Καραμπάχ και προκλήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και της Ελλάδας, θέλει να τα βάλει όλα στο τραπέζι, σε ένα ανατολικό παζάρι. Το διεθνές δίκαιο υπάρχει εκεί, ορίζει συγκεκριμένα θέματα. Μάλιστα. Το διεθνές δίκαιο έχει τη διεθνή για την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα. Άρα ο κύριος Τσαβούσοβλου, αυτό που πρέπει να κάνει, είναι να ακολουθήσει τη διαδικασία της επίλυσης μέσα από το Διεθνές Δίκαιο, και το Διεθνές Δίκαιο καθορίζεται από τις διεθνείς συμβάσεις. Δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό, εκτός αν το κάνει όπως το έκανε με τις, με τις συζητήσεις για την επίλυση του Κυπριακού, που θα το φτάσει μέχρι ένα σημείο για να το πει.
πυροδοτήσει και να το ναρκοθετήσει για να μην προχωρήσει το συνυποσχετικό για την ειρηνική επίλυση του θέματος στο Διεθνή Δικαστήριο του Δίκαιου της Θάλασσας. Κύριε Αρβανίτη, δηλαδή και του Αμβούργου. Βεβαίως. Κύριε Αρβανίτη, εδώ πέρα, βλέποντας και ερωτήματα τηλεθεατών, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. Δηλαδή, θα μπορούσε αυτή τη στιγμή η Τουρκία να μπλοφάρει, γι' αυτό ζητάτε ο ΣΥΡΙΖΑ τις διευκρινήσεις, έτσι ώστε κάποια στιγμή η Ελλάδα να αναγκαστεί να φύγει από αυτό το διάλογο και να στραφεί εναντίον της ολόκληρη η Ευρώπη αλλά και η διεθνή κοινότητα. Γιατί ένα από τα βασικά όπλα στη φαρέτρα των Τούρκων είναι ότι οι Έλληνες δεν θέλουν τον διάλογο. Αυτό λένε πυροδοτώντας εμπριστικές δηλώσεις σχεδόν καθημερινά. Κοιτάξτε, καταρχήν ένα μικρό σχόλιο είναι. Θα ευχόμουν και στο θέμα της ονομασίας της Βόρειας Μακεδονίας η Νέα Δημοκρατία να έχει τη σύνεση και τη σοβαρότητα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στο κυρίαρχο εθνικό θέμα. Αυτό είναι το εθνικό μας θέμα, που είναι η υφαλοκρηπίδα και το κυπριακό, το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης το ξέχασε στην τελευταία Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όμως τι είναι η Τουρκία, να σας πω. Η Τουρκία, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας dealer συμφερόντων στην περιοχή. Κατά τη γνώμη μου δηλαδή, δεν ασκεί μία, θα λέγαμε, εθνική για τα συμφέροντά της πολιτική και αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται και αξιοποιείται, γιατί ένας τέτοιος τυχάρπαστος ηγέτης είναι ο Ερντογάν, από συμφέροντα διαπλεκόμενα και συμφέροντα τα οποία είναι ουσιαστικά πάνω σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά στο Αιγαίο. Δεύτερον, θέλω να σας τονίσω ότι από την πρώτη στιγμή ο άνθρωπος με τον οποίο μιλάτε αυτή τη στιγμή είχε σηκώσει ψηλά λέγοντας ότι η Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες δυνάμεις με συμμετοχή του κ. Μητσοτάκη εργαλειοποιεί το προσφυγικό με τα σόου του Εύρου και θα μας οδηγήσουν σούρνοντας σε τραπέζι διαλόγου για αυτά τα θέματα και για το θέμα της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου. Αυτή ήταν η πεπονόφλουδα, την έχει πατήσει ο κ. Μητσοτάκης και βεβαίως εμείς στην ανακοίνωσή μας και του κόμματος, αλλά και αυτή που έκανε ο Γιώργος Κατρούγκαλος, δεν κάνουμε κριτική. Τώρα εγώ κάνω κριτική. Αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να μας δώσει η κυβέρνηση διευκρινήσεις, διότι για ένα θέμα συζητάμε. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών με φόντο αυτές τις επαφές της 25ης Ιανουαρίου? Εγώ στα θέματα εθνικής γραμμής δεν είναι θέματα άσκησης ενός κόμματος. Νομίζω ότι ναι. Σε αυτό το θέμα νομίζω ότι χρειάζεται η συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Γιατί αν το δούμε πρακτικά, το ότι δύο χώρες που έχουν διαφορές κάθονται στο ίδιο τραπέζι είναι μια θετική εξέλιξη. Όμως όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι και το παιχνίδι που παίζει η Τουρκία διαχρονικά. Ακούστε. Να σας πω σε αυτό. Πολύ ωραία ερώτηση. Τα ελληνικά σύνορα είναι ελληνικά για να ξέρουμε να τα διεκδικήσουμε τα συμφέροντά μας μόνοι μας. Είναι ευρωπαϊκά, όπως έλεγε η κυρία Φοντελάιαν στον Εύρο. Τι ακριβώς είναι? Αν είναι ευρωπαϊκά λοιπόν, να μας πούν λοιπόν και να μπουν οι Ευρωπαίοι στο παιχνίδι και να αφήσουν αυτό το παιχνίδι, και ειδικά οι Γερμανοί, που είναι και φίλοι μας και έχουν παραδοσιακές σχέσεις με την τουρκική διπλωματία και από τον πρώτο και από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μην ξεχνάμε την ιστορία. Ένα. Και δεύτερον, αν είναι λοιπόν ευρωπαϊκά, όπως ήταν στο θέμα των προσφύγων, θέλω να σας πω ότι εχθρός για μένα δεν είναι ο πρόσφυγας και ο μετανάστης. Εχθρός είναι αυτός που βάζει την πότα του σε ελληνικό έδαφος, σε ελληνικό χώρο. Και αυτό γινόταν προκλητικά μήνες τώρα. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι και αυτό το παραμύθι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, απόλυτα σε ομόνοια. Και σε αυτό που είπε ο κ. Κεφαλογιάννης, και θα συμφωνήσω, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουν και τη μεγαλύτερη πλειοψηφία, του ΚΙΝΑΛ, του Δημοκρατικού Τόξου δηλαδή, πάντα συνεννοούμαστε στα εθνικά θέματα και πάμε πάντα σε εθνική γραμμή. Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Κυρία Καϊλή, σήμερα έχετε λάβει μία απάντηση μετά από μια επίκαιρη ερώτησή σας στο Ευρωκοινοβούλιο όσον αφορά τις οικονομικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Και διαβάζοντας την απάντηση που λάβατε, αντιλαμβάνομαι πόσο ισχυρές είναι οι οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη και πόσο κόκκινη γραμμή θα ήταν μια διατάραξη όταν υπάρχουν πολύ ανοιχτό οικονομικό αλυσβερίσι ανάμεσα στις δύο πλευρές, να το πω έτσι λαϊκά. Νομίζω ότι η απάντηση που λάβατε είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, γιατί έρχεται σε μια ημέρα που έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στα ελληνοτουρκικά. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
Ναι, είχε ενδιαφέρον η απάντηση, γιατί μου κατατέθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία, οπότε βλέπει κανείς ότι η Γερμανία, η Ισπανία έχουν μεγάλη έκθεση στην Τουρκία, οι τράπεζές τους, δηλαδή έχουν να περιμένουν χρήματα, οπότε το ρίσκο μεγαλώνει για εκείνους σε περίπτωση που δημιουργηθούν κυρώσεις ή έτσι κι αλλιώς σε μια ζημιωμένη οικονομία όπως της Τουρκίας. Από την άλλη, ενώ η Γαλλία έχει επίσης έκθεση, δηλαδή έχει και αυτή ρίσκο στην Τουρκία, η Γαλλία έχει επιλέξει να, επειδή υπάρχουν και άλλα συμφέροντα προφανώς και στις γύρω περιοχές, δεν είναι μόνο η Τουρκία, έχει επιλέξει να κρατήσει μια διαφορετική στάση, σεβόμενη το διεθνές δίκαιο, για να δείξει και ποιος θα έχει λόγο και ρόλο στη Μεσόγειο. Είναι όμως αποκαλυπτικό, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε πολλά συμπεράσματα. Έχω ζητήσει επιπλέον και μου έχουν κατατεθεί ήδη κάποιοι πρώτοι αριθμοί για τις εξαγωγές όπλων, για να μιλάμε, όλοι με ανοιχτά χαρτιά. Πόσοι ψηφίζουν πολίτες και της Τουρκίας στην Γερμανία, τι εξάρτηση άλλη μπορεί να υπάρχει και για ποιο λόγο είναι τόσο υποτονική αντίδραση της Ευρώπης στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Θεωρώ βέβαια ότι η μεγάλη αλλαγή ήρθε έτσι και αλλιώς, γιατί πέρασε από τα χέρια της Γερμανικής Προεδρίας, η Προεδρία του Συμβουλίου, στην Πορτογαλία, που δεν έχει τις ίδιες εξαρτήσεις, και επίσης ότι έχουμε πια την αλλαγή της κυβέρνησης σε 10 μέρες από τον Τραμπ στον Βάιντεν, που θα δυσκολέψει πολύ την Τουρκία να συνεχίσει να παίζει αυτό το γεωπολιτικό, ηγετικό ρόλο στην ευρύτερη Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι αυτό άλλαξε και τη στάση της και γι' αυτό οδηγείται πλέον σε έναν διάλογο χωρίς να έχει βάλει τη δική της ατζέντα. Δεν μπορεί να είναι διερευνητικές οι επαφές, οπότε θεωρώ ότι θα μείνουν και μόνο στις θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή δεν θα συζητούσε κανείς από την Ελλάδα ούτε για αποστρατικοποίηση ή όποια άλλα θέματα θα ενδιέφεραν την Τουρκία. Κύριε, κάτι σε αυτό που λέει, βεβαίως, κύριε Αρβανιά. Καλωσύνη, γιατί έχει ενδιαφέρον η απάντηση που έλαβε η συνάδελφος και πολύ χρήσιμη. Ένας προβληματισμός είναι να δουν οι τηλεθεατές και όλοι μας ότι η ξαφνική θυμωμένη ρυθμή του κύριου Μακρόν στην τελευταία σύνοδο χάθηκαν. Mm-hmm. Χάθηκε η Γαλλία. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι αντιθέσεις, οι αντιφάσεις και τα συμφέροντα Γαλλογερμανών στην περιοχή μας δεν πρέπει να περνούν απαρατήρητα από τον παρατηρητή. Αυτό έχει κατά τη γνώμη μου πολύ μεγάλη αξία. Νομίζω ότι το παρατηρήσατε κι εσείς. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο σχολιάστηκε και από τα ευρωπαϊκά μέσα. Ναι, κύριε Κεφαλογιάννη. Ακούστε, αυτό δείχνει, το είπαν πάρα πολύ καλά οι συνάδελφοί μας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Την απουσία, τόνισαν, ή την αδυναμία της Ευρώπης να πρωταγωνιστήσει. Μα αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.